Λοιπόν, όλα έτοιμα για το δεύτερο παιχνίδι της απόψινης βραδιάς. Το βράδυ τραυματοποιήθηκε. Μπονομπό, most wanted. Πραγματοποιήθηκε πρώτη επίθεση για την ομάδα του Καλαμασιώτη. Θα έρθει. Πρώτη πόντι για τους εμός στο Περιμετή. Οι οποίοι έχουν έρθει με απουσίες. Ο Βαλάκης δεν θα έρθει. Με το λαμβέλα. Με το κύριο του Μπονόμπο. Για δύο είναι.
Παπαδόπουλος ασκόντησε. Παπαδόπουλος, συγγνώμη. Παπαδόπουλος. Σάκης για Αντρέης. Άστοχος. Παπαδόπουλος. Να μην έχει χτυπήσει μόνο και πιάνει τον νόμο του. Εντάξει, θα σηκωθεί, αλλά γιατί μας τρόμαξε. Αλφαντής, για Αντρέης, μέσα. Το έκανε να φαίνεται τόσο εύκολο. Κουσάγης, αναγνώστης, Πίκουλης. Δεν θα πετύχει το καλάθι, επιθετικό rebound. Πάλι στο πόδι, Πίκουλης. Μπάλα στο σίδερο μετά το σούτ των πόντων του Κουσάκη. Στο κήπεδο έχει περάσει και ο Μίτσης. Κουσάκης για Αντρέης, μέσα! Συνδέχεται έξω από τη γραμμή των 6.75 και δίνει προβάδισμα 3 πόντων στην ομάδα του, 4 πόντων στην ομάδα του, συγγνώμη.
Κατσούλας. Καλαμασιώτης, η μπάλα στο σίδερο. Καλαδούνας. Τσάγκης, η μόση θα κλέψουμε. Πόδης. Απέναντι στον Αστραδάκη. Καλαμασιώτης για Αντρέης μέσα και αυτό. Ο Σάκη δεν έκανε αφήνεις μόνο του, απλά να ενημερώσει τον Πονόμπο. Δεν είναι τόσο καλή ιδέα. 10-17. Αστραδάκης. Κουτσαντάς. Κουραδούλας. Η μπάλα θα περάσει στο low post. Κατάς δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα με τη βοήθεια του ταμπλό να πετύχει το καλάθι. Καλαμασιώτης. Σιάκης για Αντρής. Η μπάλα στο σίδερο. Αλφαντής. Το καλάθι δεν θα έρθει. Καλαμασιώτης. Σκαστή διαγώνια πάσα. Κρακέα πάσα από τον αναγνώστη. Ο Πίκουλς δεν κατάφερε να ολοκληρώσει. Μια πανέμορφη συνεργασία των παιχτών των Μος. Αλφαντής βιάστηκε. Και σε επίθεση 5 δευτερολέπτων. Και θα έρθει το λιγό rebound. Κουσαντάς. Καλαμασιώτης. Αναφορά από τον Σάκη. Μπάλα στη γωνία του Σάκης. Καλαμασιώτης. Για δύο από τη γωνία. Αυτό το σούδιο πόντων. Από τον Τάνασε. 1-30 για το τέλος του δεκαλέπτου. Κοραδούλας. Αλφαντής. Σταμάτησε την τριπλά. Αυτό το σούδιο πόντων. Και δίνει την μπάλα στον Σάκη για πολύ στο Μουσάκη. Τίποτα λένε ρε. Αναγνώστης. Θα πάρει το τρίποντο. Δεν θα συνεχθεί. Όμως εκείνησε από τον Αλφαντή. Δεν θα πάρει τους δύο πόντους. Το παιχνίδι έχει έναν τρελό ρυθμό.
Ανδρέας. Καραδόλας. Αρφαντής. Πάει μέχρι μέσα. Δεν θα πάρει το... Δεν θα πάρει το φάουλ, το καλάθι. Ούτε το φάουλ που ζήτησε. Τέλος του 10 λεπτού. Το 19. Τέλος του 10 λεπτού. Ψάγης στο Παπαδόπουλο, ο οποίος πέρασε και πάλι στο Βαργέ. Φώτη, θα τελειώσει εκείνος, όχι, έλα Φώτη μου, εκεί θα τελειώνουμε. Αλφαντής. Με τα λάθη δεν θα θέλει, θα πηγώ rebound, Τσαντάς. Έξω από τη γραμμή των 6.75 για 3. Μέσα. Σπραδάκι στο σκόρε. Μειώνουν ακόμα περισσότερο η Μπονόμπο. Παπαδόπουλος. Θα γίνει το λάθος. Αλφαντής. Παυλόπουλος ακολουθεί. Θα πάρει την μπάλα, θα αφήσει με το δεξί. Ακόμα πιο κοντά. 17-19, μειώνουμε στους 2. Το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου. Με όπλο την άμυνά τους. Έχουν μπλοκάρει τα του. Σάκης από τα 8. Τι έβαλε ο άνθρωπος. 17 όλα να πω τον άντρη λίγο. Να ζητήσω συγγνώμη από όλους, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα στο ταμπλό. Από τη μια πλευρά. Εξού και το λάθος. Τσαντάς. Κάτι σαν πεταχτάρι ήταν αυτό. Καραμασιώτης. Μπάλα χαμηλά στον Ντάνασι. Όπως είναι μόνος του, Παπαδόπουλος. Ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη του. Για τρεις. Έρμπολ. Παπαδόπουλος θα πάρει το φάουλ. Το άστοχο σου τριών πόντων του Μιτζέλου. Τον είδε, υποδέχτηκε την πορτοκαλί, την άφησε στο καλάθι, κέρδισε και το φάουλ, τα κάναν όλα τέλεια. Ο
Παυλόπουλος. Αστοχή. Έτσι την μπάλα. Για τρεις. Δεν θα το καλάθι. Προσποιήθηκε. Ουσιαστικά έβγαλε όλη την άμυνα των Μπονόμπο εκτός μάχης. Με time out 5:57 για το τέλος του χρόνου. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αποφύγει τον Παυλόπουλο, ο αναγνώστης, δείτε του Τσαντάς, έκλεξε, θα πάει μέχρι μέσα, καθαρή άμυνα Παπαδόπουλου. Θα πάρει το φάουλ συνέχεια. Μέσα κι αυτό. Καλάθι από τον Φουρνί. 21-26. Να δούμε και πώς θα διαχειριστούν οι Μπονόμπο το γεγονός ότι έχουν έρθει μόλις 6 από εδώ. Είναι μια ομάδα η οποία το γνωρίζει το άθλημα πάρα πολύ καλά. Φαίνεται σε όλα τα παιδιά αυτό. Αναγνώσεις αστοχή. Καθαρίζουν το rebound. Λεγατισμός. Άστοχος. Λις.
Καλάθης δεν θα έρθει. Παπαδόπουλος. Μπονόμπος θα κλέψει. Καραμασιώτης. Θα πάρει την προσπάθεια, έστω το και αυτό. Ζάκης πραγματοποιεί μεγάλη εμφάνιση. Πάσα δεν πέρασε. Καραμασιώτης για τρεις από την γωνία, μέσα! Τι κάνει ο άνθρωπος, τι κάνει! Πόσο μεγάλος παίκτης της Ερασάγη. Οδηγεί εκ του ασφαλού στην ομάδα του. Time out. Λοιπόν, για πάμε. Για αυτά τα 61 δευτερόλεπτα που απομένουν. Ο άνθρωπος το βλέπει σαν βαρέλι. Διαγωνισμό τριπόντο. Τι άλλο να πω πια. Το παιχνίδι με το 10. Τα έχω πει όλα. Τροπολού. Είδαμε και ένα μεγάλο φρεσμένο από στόπ από τον κύριο με το νούμερο 15. Που ακούει το όνομα Κουσάκης. 2 δευτερόλεπτα, Ζάκης για 3, άστοχος, αυτό ήταν, τέλος του μικρόνου, τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα, ένα 6 δευτερόλεπτο μικρόνου. Αναφορά της μπάλας από τον Κουσάκη. Κουσάκης, αναγνώστης, Δάνασης, Ίκουλης και Καραμασιώτης. Παυλόπουλος, Κουραδούλας, Κουλής. Αστραδάκης με το 6 και φουγλίζει το 15.
15. Κραματσιώτης θα πάει μέχρι μέσα. Θα γυρίσει. Ελέγχει το rebound ο Τιμός. Κουτσάκης. Πάει μέχρι μέσα. Το καλάθι δεν θα έρθει. Ο Λουκίωνος ο Παυλόπουλος θα πάρει την μπάλα και θα την αφήσει στο καλάθι. Μπονόμπο μειώνουν. Καραματσιώτης, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει ένα τρίποντο επιθετικό κρεσέντο στο πρώτο ημίχρονο. Ισάκης θα αφαιρθήσει. Αλφαντής. Δύο παίκτες στον Μπονόμπο. 30-35. Καραματσιώτης. Μπονόμπο στην επίθεση. Απαντής για τρεις. Ο Παυλόπουλος βάζει τις φωνές. Αναγνώστης, Τίκουλης, καλάθι και φάουλ. Καλάθι το οποίο πανηγυρίζεται από όλο τον πάγκο τον Μόστ. 7-33. Μετά το σούτ Αλφαντή. Ο Φώτης από αυτή τη μεραχαία τρίπλα τον Κισαντά. Κουτσάκης. Τρίγουλης. Αναγνώστης. Τρίγουλης. Αποφύγει με σπάστηκε στον αέρα τον αντίπαλό του. Το καλάθι εδώ θα έρθει. Baseball pass από Ραδούλα στον Αλφαντή. Νέα πολύ ωραία συνεργασία στο ζωγραφιστό. Κατάλληλες οι αποστάσεις. Διαβάζουν εξαιρετικά την άμυνα του αντιπάλου. Τις πάνε και τους χτυπάνε για δεύτερη συνεχόμενη φορά μέσα από το low post. Μπονόμπο, τα βασικά του αθλήματος, τα παιδιά τα ξέρουν άπαντες πάρα πολύ καλά. Θα πω. Λοιπόν, αναφορά της μπάλας από τον Σάγκη. Κουτσάκης. Αναγνώστης. Ο Σάγκης για δύο, μέσα και αυτό. Πραγματοποιεί, πώς θα την χαρακτηρίσω, επική εμφάνιση. Μπέλ, ο Σάγκης πόσες πόντες έχει και πόσα τρίποντα. Thank you.
Καραμασιώτης, ο Πίγουλης ζητάει την μπάλα. Μέσα. Πήγε στην επαφή περισσότερο, έχω την εντύπωση, για να εκβιάσει το φάουλ. Δεν το πλήρωσαν πίσω. Δεν καταφέρνει να πέσει την παραφάλα του. Γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορο. Παυλόπουλος, μια επίδεση 5 δευτερολέπτων. Έχει στοιχεία Ράντιντ Γκάν. Εμφανίζει ευστοχή. Σάκης έχει 22 πόντους με 6-9 τρίποντα. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι εμείς. Σάκης από τη γωνία. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Λοιπόν, ο Σάκης αστοχή στην πρώτη. Και μοναδική βολή που είχε στην διάθεσή του. Λοιπόν, για πάμε. Έχουμε παιχνίδι. Κουσάκης. Αναγνώσεις. Μέσα, θα πετύχει το καλάθι. 36 42 διαφορά στους 6. Προστάει Μόρς πάντα από Ποντάκι Μπονόμπο. Παυλόπουλος για 3. Airball του Σαντάς. Στην προσπάθειά του να επαναφέρει την μπάλα εντός παρκέ. Thank you.
μπάλα θα γυρίσει. Αναγνώστη. Τσάγκης. Ο Παντόπουλος. Θα στοχίσου. Την μπάλα για τον Μπονόμπο. Τρεις. Βάλα στο σίδερο. Απαντής. Καθαρίζουν την υπόθεση αμυντικό ριμπάου τιμός. Πάρει την προσπάθεια. Ο συλλογικός θα ξεκουραστεί. Παυλόπουλος στη γραμμή των ελευθεροβολών. Άστοχος. Το ριμπάδο από ποιον, από τον Παπαδόπουλο. Αναγνώσεις. Καταπληκτική άμυνα Φοράδουλα. Επιθετικό ριμπάουτ. Κάτι δεν δάση. Παυλόπουλος. Αναγνώσεις. Αναγνώστης. Τι τριμποντάρα ήταν αυτή. 37-45. Στο φάρο τον Μιτζέλο. Λοιπόν, τέλος του 10 λεπτού.
επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε. Τελευταίο δεκάλεπτο. Για να μάθουμε το τελικό νικητή. Αλφαντής, το πουλί. Θα γυρίσει, θα πετύχει το καλάθι. Εξαιρετική ενέργεια. Αναγνώστης Κουτσάκης Παπαδόπουλος Άστοχος. Παιχνίδι είναι υψηλών απαιτήσεων. Αντίστοιχα ενέπειρο Φουλής για να του δώσει το σκριν. Μείνει μπάλα στα χέρια. Θα δώσει το Φουλή. Ο Ραδούλας Μιχέλος έβαλε τα χέρια του για να κλέψει. Ο Ραδούλας κράξει την μπάλα στον έλεγχο του. Μουσάκης Παπαδόπουλος. Η άμυνα των παικτών των Μπονόμπο. Την μπάλα και μπάλι στην κατοχή τους. Κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είναι μόλις 6 από εδώ. Και παρόλα αυτά πέσουν στα ίσα μια σπουδαία ομάδα. Ο Παντόπουλος. Σε αυτό που αγαπάει να κάνει όσο τίποτα άλλο, να τρέχει στο γήπεδο. Πρώτο χρόνο, δεύτερο, στο τρίτο κλέπισε το φάουλ. Φάουλ το οποίο του το έκανε ο Τσαντάς. Ο Παδόπουλος είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Στον γκάρ τον Μπονομπό. Για δύο. Θα βάλει και αυτό. Πάμε για μεγάλο φινάλε. Το φάουλ στο Σάγκη. Παπαδόπουλος. Καραμασιώτης. Σουδιά 2, ο Ντάνασης. Φωνάζει παρόν. 45-47. Ένα σπουδαίο παιχνίδι εδώ στο κλεισό της Οφριάς. Κουραδούλας. Θα πτήσει την μπάλα. Ο Παδόπουλος βάζει τα χέρια του. Θα κλέψει. Καραμασιώτης. Ήταν παραπάνω δυνατή από όσο έπρεπε. Πολύ. Α
Padres. Θα πάρει το σκύριν από Φουραδούλα. Πολύ στη γωνία, θα κοπεί στα ίσα από τον Μπουσάκη, συγγνώμη. Αναγνώστης, θα προσποιηθεί. Θα πάρει το φάγκο του Τζαντά. Και θα διηγηθεί και αυτός με τη σειρά της η γραμμή των ελεύθερων βολών. Ο Παπλόπουλος θα περάσει στο Μαρκέ. Θέση του Φουραδούλα. Έχοντσε και δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Μάζεψαν το rebound. Τσαντάς. Δεν θα του κάνει το κάτι rebound. Θα πάρει το επιθετικό rebound. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Σπουδαίος Καραμασιώτης. Αλλά και σπουδαίοι Μπονόμπο. Γίνει το λάθος. Παυλόπουλος. Το ένα λάθος διαδέχεται το άλλο. Ο ένας χαρίζει την μπάλα στον άλλον. Call foul! Τι έβαλες ρε Φώτη. Απ' την καρδιά του Πειραιά είχε αυτό το καλάθι. Είχε ερυθρόλευκη κρυά. Πασαλιμανιώτικο. 47-49. Απίστευτο Σάκης Καραμασιώτης απόψε. Μπέλο χρόνο. Σάκης ευτοχή. 47-50. Μειώνει στο καλάθι. Ψάκης. Καραμασιώτης. Παπαδόπουλος. Παπάρτερες στο εκεί. Και να τελειώσει τη φάση. Ίσως να μην χρειαζόταν να χρησιμοποιήσει τα μπλο εκεί. Προφανώς και ένιωσε περισσότερη ασφάλεια για να το κάνει, αλλά είχε πάρει τα βήματα πιο νωρίς. Ασπραδάκης αστοχή, Παυλόπουλος στο επιθετικό. Ασπραδάκης, σιγουρή ξάει την μπάλα, Φουγλής για τρεις. Σιδερό. Νέο επιθετικό, νέο επιθετικό, ανανέουν την επίθεσή της Αλφαντής. Φουγλής σε νέο τρίποντο, ούτε τώρα,
Και αυτή τη φορά ο Βουσάκης παίρνει το αμυντικό rebound. Παρακολουθούμε ματσάρα. Καλαμασιώτης. Βουσάκης θα πάρει το τρίποντο. Αστοχή ο Σάκης. Βουλής. Κάτι παραπάνω από κουρασμένος. Και λογικό, καλά ο Αλφαντής τώρα εδώ πήγε να βάλει το καλάθι του αγώνα. Αν έμπαινε αυτό το goal foul. Τι να πω. Τα παιδιά μας έχουν χαρίσει μοναδικής ομορφιάς φάσης. Εκατέρωθεν. Και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Άσο το συγκρότη. Άστοχος και στη δεύτερη, μάλιστα. 0-2 στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα, με το επόμενο. Καραμασιώτης, Πίκουλη ζητάει την μπάλα. Θα πάει φορά δούλα, θα πάει και ο Σπραδάκης, την μπάλα χαμηλά στον Παπαδόπουλο. Δεν θα μπορέσει να σκοράρει το φάουλ. Είναι η ώρα να μιλήσουν οι μεγάλοι παίκτες. Και ο Παπαδόπουλος είναι ένας από αυτούς. 49-53. Ακριβώς το ίδιο νόμισμα. Η άμυνα των Most. Ύπνος που παίρνει τα παιδιά. 51-54. Απάντησαν με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Διαχειρός Φουλή. Είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Με όποιες δυνάμεις του έχουν μείνει. Για να μειώσει ακόμα περισσότερο. Αστοχή και αυτός. 0-3 για τους παίκτες των Μπονόμπο στις τελευταίες 3 απόπειρες από τη γραμμή των ελεύθερων βολών. Αναγνώστης. Ο Στραδάκης έχει ανέβει για να το μαρκάρει. Κουσιάκης. Παπαδόπουλος και αυτό, και αυτό! 51-56. Μπορεί να μην έχει πραγματοποιήσει το καλύτερο του παιχνίδι, αλλά τώρα που η μπάλα ζυγίζει πιο βαριά όσο ποτέ άλλοτε, φωνάζει παρόν. 51-56. Το Παπαδόπουλος θα σταθήσει. Ένα 57. Να δούμε αν έχει απομείνει κι άλλη βενζίνη στο τεπόζιτο τον Μπονόμπο. Αλφαντής θα πατήσει καλά, θα στοχίσει. Κουτσάκης στο rebound. Πίκουλης. Παπαδόπουλος. Αναγνώστης. 51-59. Αλλά η Μος είναι κοντά στην πρώτη του νίκη. Παντής για τρεις. Αστοχίσει. Ασπραδάκης στο rebound. Ασπαντής επιμένει. Δεν θα είναι το καλάθι. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει πλέον και ο παράγοντας κούρασης στα πόδια και στα χέρια των παιχτών του Μπονόμπο. Είναι άκρος δικαιολογημένο. Έχουν κάνει μια τεράστια προσπάθεια σε ένα παιχνίδι που κυνηγάγανε από την αρχή. Καλαμασιώτης. Αυτό το σύστημα των πόντων. Αφαντής. Τραχαία τρίπλα και απέναντι τον Παπαδόπουλο. Βουλής. Μένει μπάλα. Σπραδάκης. Είναι μόνο στο φουραδούλα, θα πάρει το τρίποντο.
Οι παίκτες από Μπονόμπο αδυνατούν να σκοράρουν μετά τον goal foul του Φουρλή σε όποιες απόπειρες έχουν κάνει, είτε από τη γραμμή των ελεύθερων βολών, είτε από το low post, είτε έξω από τη γραμμή των 6.75. Φουρλής. Η λέξη κούραση τη φαντάζει λίγη σε αυτό που νιώθει εδώ την εντύπωση. Είναι 1.59. Κουσάκης, αν δει αυτό θα στοχίσει. Μεγάλο επιθετικό ριμπάδο τον Πίπι. Δεν έχουν κουραστεί. Το παιχνίδι πήγε σε άμπτεμπο. Συνθήκη βράσκεται να καταναλώσει, είναι πάρα πολύ ενέργεια. Και στο φίνις του παιχνιδιού η πιο φρέσκια ομάδα δείχνει να παίρνει και την νίκη. Επιθετικό rebound, Λιμός όλο και πιο κοντά. Λοιπόν, αυτό ήταν. Να δώσουμε συγχαρητήρια και στους δύο για το παιχνίδι το οποίο μας πρόσφεραν. Και στους διοικητές φυσικά, αλλά και στους Μπονόμπο